Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι MyLinux.gr. Μετά την εγκατάσταση του βασικού συστήματος Arch Linux με τον παραδοσιακό τρόπο από τη γραμμή εντολών, ήρθε η ώρα να εγκαταστήσουμε ένα γραφικό περιβάλλον. Αυτή η εγκατάσταση θα γίνεται σε εικονική μηχανή πάνω στην καθαρή εγκατάσταση Arch Linux που έχω κάνει. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτή εδώ τώρα βλέπετε το περιβάλλον του VirtualBox. Εδώ είναι οι διάφορες εικονικές μηχανές που έχω αυτή τη στιγμή επάνω. Αυτή είναι η κατάσταση που έκανα χτες, Arch Vanilla. Και σήμερα κλωνοποίησα αυτή την εγκατάσταση Arch Vanilla, τη μηχανή την εικονική, και δημιούργησα μια καινούργια εικονική μηχανή που λέγεται Arch Vanilla Deepin. Γιατί, όπως θα καταλάβετε, σήμερα θα δοκιμάσουμε το γραφικό περιβάλλον Deepin. Οπότε, κάθε φορά που θα χρειάζεται να εγκαταστήσω ένα καινούριο γραφικό περιβάλλον, θα ξεκινώ πάντα από την φρέσκια εγκατάσταση, γιατί σε άλλη περίπτωση θα υπάρχουν πάντα αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γραφικών περιβαλλόντων, των παλαιότερων και των νεότερων, και δεν θα είναι τελείως αντικειμενική η εντύπωση που θα δίνετε. Άρα λοιπόν σήμερα θα εγκαταστήσουμε το γραφικό περιβάλλον σε vanilla έκδοση του Arch Linux, και η πρώτη δοκιμή θα είναι με το Deepin. Τώρα, γιατί διάλεξα το Deepin? Προφανώς διότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από φίλους που παρακολουθούν το κανάλι, επειδή ήμουν λίγο αρνητικός απέναντι στο Deepin. Η αλήθεια είναι ότι πρακτικά δεν δούλεψε σχεδόν καθόλου στον υπολογιστή που το δοκίμασα, και ο λόγος μάλλον είναι επειδή το Deepin είναι κατά βάση μια Qt, ένα Qt γραφικό περιβάλλον, ενώ τα υπόλοιπα περιβάλλοντα που είχα πριν εγκατεστημένα, τα περισσότερα ήταν GTK3. Όπως είναι το Gnome για παράδειγμα ή το Mate κλπ. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ο λόγος που δεν δούλεψε εδώ. Ας ελπίσουμε ότι το Deepin θα τα πάει καλά με την εικονική μηχανή και έτσι ώστε να δούμε πώς συμπεριφέρεται πάνω σε μια καθαρή εγκατάσταση Arch Linux. Ως τώρα το προηγούμενο βίντεο ήταν ένας οδηγός πώς εγκαταστούμε το Arch Linux από τη γραμμή εντολών. Φτάσαμε στο σημείο όπου έχουμε βάλει το βασικό σύστημα και τις κύριες εφαρμογές. Φτάσαμε στο σημείο που υπάρχει ένας bootloader group. Και βέβαια, πριν κλείσουμε το βίντεο, εγκαταστήσαμε και το Xorg, που είναι το σύστημα γραφικής λειτουργίας του υπολογιστή, του εικονικού υπολογιστή, πάνω στον οποίο θα βασιστεί και θα πατήσει το γραφικό περιβάλλον. Αυτά. Οπότε σήμερα το σημερινό βίντεο είναι στην ουσία ένα tutorial με ένας οδηγός για το πώς εγκαθιστούμε ένα γραφικό περιβάλλον πάνω σε μια τέτοια κατάσταση που έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Λοιπόν, φυσικά το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάμε στο Arch Wiki, εδώ στο Arch Wiki, και πάμε στη σελίδα του Deepin Desktop. Δεν κάνουμε τίποτε στο Arch αν δεν ξεκινήσουμε πρώτα με το Arch Wiki. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και βλέπουμε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγκαταστήσουμε το Deepin, την ομάδα εφαρμογών Deepin, που θα αποτελέσει το γραφικό μας περιβάλλον, και το Deepin Extra, που είναι κάποιες έξτρα εφαρμογές. Με μία εντολή. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πάμε εδώ στην εικονική μηχανή που είναι ήδη έχει ξεκινήσει. Έχω μεγενθύνει τα γράμματα ώστε να μπορούμε να βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται. Πριν ξεκινήσουμε, προφανώς θα κάνουμε μία ανανέωση του συστήματος, ένα update. Με αυτό γίνεται εύκολα με την εντολή sudo pacman syu, y συγχρονισμός u update. Και επειδή το έκανα πριν, μάλλον δεν θα έχει τίποτα να αλλάξει, λογικά. Όχι, έχει κάποια πράγματα. Έχει Linux firmware καινούριο, το οποίο θα πάρει αρκετή ώρα να κατέβει. Οπότε είναι της υπομονής, θα διακόψω λίγο το βίντεο εδώ και θα το ξεκινήσω πάλι σε λίγο. Τελείωσε το update. Ας προχωρήσουμε να κάνουμε, λοιπόν, sudo, την εγκατάσταση τώρα του Deepin, pacman, s, και βάζουμε τώρα τις εφαρμογές που θέλουμε. Την Deepin είναι η ομάδα η μία και Deepin extra είναι η άλλη ομάδα με βάση το wiki. All και all. Το ένα. Κόβω πάλι το σύστημα, την εγγραφή και θα τα πούμε σε λίγο.
Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η εγκατάσταση. Δεν βλέπουμε κάποια λάθη. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τι άλλο ακόμα θα μας πει το wiki. Λοιπόν, θα μας πει ότι, ότι χρειαζόμαστε το network manager, ο οποίος θα πρέπει να δουλεύει. Ο network manager δουλεύει και το network manager service πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Αυτό μπορούμε εύκολα να το δούμε, ας καθαρίσουμε λίγο εδώ, γράφοντας system CTL status network manager τελεία service και μας λέει ότι είναι active και running. Άρα είμαστε εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο χρειαζόμαστε να κάνουμε πριν κάνουμε επανεκκίνηση. Δεν έχουμε ακόμα κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, χρειαζόμαστε και ένα login manager. Λοιπόν, και για login manager, ο πιο ελαφρύς και ο πιο συμβατός με τις περισσότερες διανομές είναι ο LightDM. Άρα πρέπει να εγκαταστήσουμε το LightDM. Πάμε λοιπόν στη σελίδα LightDM του Wiki και ακολουθούμε τις οδηγίες. Πρέπει να κατεβάσουμε το LightDM package. Πάμε λοιπόν πάλι εδώ. Sudo pacman s LightDM. Κατέβηκε το LightDM. Χρειάζονται όμως και κάποια άλλα πραγματάκια. Θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα greeter. Οκ. Αλλά υπάρχει και το Deepin. Το οποίο εμείς δεν ξέρω αν αυτό υπάρχει ήδη. Deepin Session UI. UI. Για να δούμε αν υπάρχει ήδη αυτό. Λογικά θα έχει κατέβει ήδη αυτό. Λοιπόν, ναι, Deepin, Pavla Session, Pavla UI. Προφανώς sudo. Ναι, υπάρχει. Δεν θα το εγκαταστήσουμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, και τώρα δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι άλλο από εδώ. Πρέπει να κάνουμε όμως και enable το LightDM service. Για να ξεκινήσει στην επανεκκίνηση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν πάμε. Sudo systemctl enable. Μπορούσα και να γράψω κιόλας. LightDM τελεία service νομίζω. Τελεία service. Πολύ ωραία. Έτοιμο. Ωραία, αν κάνουμε τώρα ένα system CTL status. Status. Τι έχω πάει σήμερα. LightDM τελεία service. LightDM service και τα λοιπά. Loaded, active, όλα μια χαρά. Άρα είμαστε έτοιμοι και εδώ. Ας καθαρίσουμε λίγο την οθόνη. Όμως μένει κάτι ακόμα να κάνουμε. Εδώ νομίζω τελειώσαμε το LightDM. Μένει κάτι να κάνουμε, να ρυθμίσουμε το greeter. Μας λέει εδώ το wiki για το Deepin ότι θα πρέπει να μπούμε στο αρχείο έτσι lightdm.conf και κάτω από sit να προσθέσουμε τη γραμμή greeter session is on lightdm deepin greeter. Σου το πάγμανες. Lightdm deepin
Critter. Όχι, υπάρχει. Δεν χρειάζεται να το καταστήσουμε. Πολύ ωραία. Άρα είμαστε έτοιμοι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε αυτή την τροποποίηση. Άρα θέλουμε να πάμε sudo nano. Έτσι. LightDM, LightDM conf. LightDM το directory. LightDM.conf. Και στην κατηγορία με τίτλο seed. Να το. Εμείς πρέπει να προσθέσουμε από κάτω μία γραμμή greater. Παύλο. Session. Ίσον. LightDM. Πώς ακριβώς το λέγε. LightDM Παύλα. Deepin Παύλα greater. Παύλο. Deepin Παύλα greater. Greater session, LightDM, deep greater. Ωραία. Control Omicron σώζουμε. Control X φεύγουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Και πιστεύω ότι κάνοντας reboot, λογικά θα πρέπει να μας περιμένει η οθόνη υποδοχής του Deepin. Εδώ να δούμε λοιπόν τι έχουμε να δούμε. Sudo reboot. Και φύγαμε. Κάτι κουνιέται. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Δεν είναι full screen εδώ προφανώς. Θα πρέπει να εγκαταστήσω τα guest additions. Θα το κάνω αυτό κάποια στιγμή σε λίγο. Αλλά για την ώρα, ό,τι κάναμε δούλεψε. Για να δούμε τι θα δούμε μπαίνοντας μέσα. Ωραία. Λοιπόν, σταματάω εδώ το βίντεο, θα εγκαταστήσω τα guest additions και επανέρχομαι. Πέτυχε και αυτό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος της διαδρομής μας. Έχουμε εγκαταστήσει το βασικό περιβάλλον Deepin με επιτυχία πάνω σε μια φρέσκια εγκατάσταση Vanilla Arch, την οποία την ετοιμάσαμε από τη γραμμή εντολών χτες. Όλη αυτή η διαδικασία συνολικά πήρε γύρω στις 2 ώρες, δηλαδή αν βάλω το πόσο μου κόστησε εμένα χτες, πόσο χρόνο μου κόστησε χτες και σήμερα, συνολικά είναι κάπου 2 ώρες και ο λόγος που πήρε τόσο πολύ είναι επειδή είχα καιρό να κάνω εγκατάσταση με το χέρι και είχαν αλλάξει και κάποια πράγματα, έπρεπε να ψάξω πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί σε γενικές γραμμές, ένας αρχάριος χρήστης μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να κάνει αυτή την εγκατάσταση βήμα-βήμα, χωρίς να λαθέψει πουθενά. Τώρα για το Deepin. Το πλεονέκτημα αυτής της διανομής είναι ότι είναι πολύ όμορφο. Είχαμε κάποια προβλήματα με τη λειτουργία πριν. Τώρα θα δω αν έχουμε σε παλαιότερη κατάσταση, όπως σας είπα, πιθανολογώ ότι τα προβλήματα αυτά ήταν επειδή είχαμε πολλές GTK επιφάνειες εργασίας πριν. Τώρα αν πάμε εδώ στο Control Center και πατήσουμε για παράδειγμα Personalization και αλλάξουμε το Theme, και πούμε ότι εγώ θέλω το Deepin Dark. Βλέπετε, αλλάζει. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ δουλεύει μια χαρά. Το Deepin δουλεύει μια χαρά. Ανταποκρίνεται πάρα πολύ ωραία. Αλλάξαμε λοιπόν, πήγαμε στο Deepin Dark. Λοιπόν, για να δούμε κάτι άλλο εδώ, αν υπάρχει. Να προσθέσουμε τα ελληνικά. Το σύστημα φαίνεται να ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα. Η επιφάνεια εργασίας φαίνεται να αποκρίνεται γρήγορα. Και έχουμε Alt Shift και Super Space σαν αλλαγή. Για να δούμε αν γίνεται αυτό. Ας ανοίξουμε έναν οποιοδήποτε editor. Πάμε εδώ στο μενού και πάμε Text Editor. Και ας γράψουμε στα Greek List και τώρα προσπαθήσουμε. Πατάω Alt Shift. Όχι.
Super Space. Ναι, τώρα πλέον τα πήρε τα ελληνικά. Το Alt Shift δεν δουλεύει. Θα θέλει προφανώς και αυτό τα κολπάκια που χρειάζεται να κάνει κανείς. Το έχουμε δει και στον Gnome αυτό. Μπορεί κάποιος να το βρει αυτό. Από εδώ αλλάζει και με το ποντίκι αν θέλει κάποιος. Πολύ ωραία. Εδώ οι εφαρμογές είναι όλες οι εφαρμογές Deepin. Δεν εγκατέστησα κάτι άλλο. Κανονικά, αν είχαμε κάνει μια εγκατάσταση, για παράδειγμα, του Mates και του OpenBox ή ακόμα και του Gnome σκέτο κλπ, θα χρειαζόταν να εγκαταστήσουμε αρκετές εφαρμογές δικές μας. Εδώ όλες οι εφαρμογές συνοδεύουν την επιφάνεια εργασίας. Το Deepin είναι πλήρες σε εφαρμογές και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να το δουλεύει. Ας αλλάξουμε λίγο και αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο. Για παράδειγμα, βουνά που μου αρέσουν, πολύ ωραία. Έχουμε καταλήξει σε ένα πολύ ωραίο γραφικό περιβάλλον, εύχριστο, που δουλεύει. Να δούμε λιγάκι κάποια χαρακτηριστικά του συστήματος. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ το H-Top. Δεν έχουμε το H-Top, ας ανοίξουμε ένα τερματικό. Λοιπόν, οπότε πάμε sudo pacman sh-top. Πολύ ωραία. Έτοιμο. Άρα λοιπόν, αν τώρα ρίξουμε το H-Top, εδώ βλέπουμε τους πόρους του συστήματος. 534 MB RAM μας ζητάει το σύστημα για να τρέξει. Είναι αρκετά χαμηλό, είναι αξιοπρεπέστατο. Δεν είναι το πιο ελαφρύ που έχουμε δει, αλλά είναι αξιοπρεπέστατο, είναι μια χαρά, είναι στη μεσαία κατηγορία. Σίγουρα είναι πιο ελαφρύ από το Gnome. Λοιπόν, συνοψίζοντας, είδαμε πόσο εύκολο είναι να κατασταθεί ένα πλήρες γραφικό περιβάλλον και πόσο εύκολα μπορεί το Arch Linux να γίνει λειτουργικό. Το μόνο που εγώ έχω να παρατηρήσω, εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ όμορφο και λειτουργικό γραφικό περιβάλλον, θα ήθελα να, για να μπορέσω να εκφέρω γνώμη, να το χρησιμοποιήσω αρκετές μέρες. Αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω αρκετές μέρες, γιατί είναι σε εικονική μηχανή. Θα το έχω, θα το δω κάποιες φορές, μπορεί λίγο να προσπαθήσω να το διαμορφώσω. Προσωπικά σε Arch Linux επάνω θα έβαζα κάτι πάρα πολύ ελαφρύ. Οπότε θα ίσως σε επόμενες μέρες να κάνω και άλλα tutorial. Πάλι ξεκινώντας με την ίδια βασική εγκατάσταση που κάναμε χτες, στο χτεσινό βίντεο, και να δοκιμάζουμε διαφορετικά γραφικά περιβάλλοντα και να βλέπουμε ποιο από αυτά είναι το πιο βολικό, ίσως το πιο χρήσιμο, να δούμε διαφορετικές οπτικές, να δούμε έναν Tiling Window Manager, να δούμε ένα σκέτο Window Manager όπως είναι το OpenBox, ή να δούμε και ένα ελαφρύ γραφικό περιβάλλον και να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.